Θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο για τον οποίο για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, τις επιθεωρήσεις έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Είναι ο κύριος Κατσουλάκος. Καλημέρα κύριε Κατσουλάκο, χρόνια πολλά κιόλας για τη γιορτή σας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, αν και η μέρα είναι δύσκολη. Και μια συμπλήρωση, μιας και είναι η γιορτή, ότι γιορτάζει και το εμπορικό ναυτικό, το οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ ως καθηγητής στην Ακαδημία σωστό, του Ναυτικού. Σωστό, να το πούμε και αυτό. Σωστό και αυτό που λέτε. Καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς, εμπορικού και πολεμικού ναυτικού. Λοιπόν, πάμε Βεβαίως. Στο προκείμενο, γιατί υπάρχει μεγάλη αγωνία. Όλα τα σχολεία έχουν καυστήρες. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αυτό έχει προκύψει από τη γεωθερμία. Δυσκολεύομαι, το λέω να το πιστέψω. Όμως, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, τι καταλαβαίνετε, μήπως ο δραστικός παράγοντας τελικά ήταν το νερό που έγινε ατμός και είχε στραγγαλιστεί? Λοιπόν, πραγματικά όταν γίνεται ένα τέτοιο ατύχημα και έχουμε δυστυχώς νεκρό ένα μικρό παιδί, το πρώτο πράγμα είναι ότι είμαστε συγκλονισμένοι και αμέσως βέβαια αρχίζουμε να ανησυχούμε αν θα συμβεί στο δικό μας το παιδί, έτσι. Τώρα, πρέπει να καταλαγιάσει λίγο ο πανικός και να σκεφτούμε τις αιτίες και να δούμε αν μπορούμε να αποφύγουμε τέτοια άσχημα πράγματα. Μέχρι τώρα έχουμε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά με λίγο ψάξιμο φαίνεται ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Το ένα είναι το εξής. Καλό είναι, και τώρα να μην ανατρέξουμε σε τεχνικά εγχειρίδια ή νομοθεσία, να μην γίνονται εργασίες σε σχολεία την ώρα του μαθήματος. Αυτό είναι το μπορούμε πρώτο. Μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Το πρώτο, αυτό που λέτε είναι το πρώτο, βασικό. Κάτι που δεν έγινε εδώ, που δεν είναι λόγο και να σας πω και κάτι, κύριε Κατσουλάκο μου. Ωραία, πήγε ο εργολάβος να κάνει τις εργασίες. Δεν ενημέρωσε. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν χαρτιά. Η διεύθυνση σχολείου δεν το καταλαβαίνει από μόνη της, να το πω και με λαϊκό τρόπο. Και με τσαμπουκά να του πει δεν έχει εργασίες. Δεν καταλαβαίνω. Αυτονόητο δεν είναι. Εκεί, ναι, αυτό είναι κάτι αυτονόητο που δυστυχώς τώρα θα υπάρξει ένα μπαλάκι ευθυνών Μάλιστα. μεταξύ των εμπλεκομένων και αντιληπτό είναι, αλλά σίγουρα αυτό να το λήξουμε. Σε σχολείο ειδικά, όχι εργασίες και μάλιστα σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενώ το σχολείο λειτουργεί. Ένα το κρατούμενο. Τώρα, το δεύτερο. Επειδή ακούστηκαν διάφορα. Όντως, σε αυτό το σχολείο υπάρχει εγκατάσταση γεωθερμίας. Αυτό που δεν έχω ξεκαθαρίσει είναι αν αυτή ήταν σε πλήρη λειτουργία ή ήταν ακόμα υποκατασκευή. Ναι. Σίγουρα όμως υπάρχει έργο, δηλαδή εγώ έψαξα, έχω βρει και τα τεύχη δημοπράτησης και την τεχνική περιγραφή για εγκατάσταση γεωθερμίας. Η γεωθερμία δεν κάνει έκρηξη. Τελεία παύλα παράγραφος, γιατί η γεωθερμία είναι ένα σύστημα, η αβαθής γεωθερμία, που ένα δίκτυο σωληνώσεων εκμεταλλεύεται την περίπου σταθερή θερμοκρασία του εδάφους και αυτή η σταθερή θερμοκρασία σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μέσω μιας αντλίας θερμότητας οδηγεί στην παραγωγή θέρμανση ψύξης. Άρα εκεί δεν έχουμε πράγματα που σκάνε. Πρέπει να είμαστε σε μια πάρα πολύ απίθανη περίπτωση. Επίσης, το ότι έχουμε εν λειτουργία ή επικουρικά λέβητα πετρελαίου είναι πάρα πολύ σπάνιο να έχουμε μεγάλη έκρηξη λόγω του ίδιου του πετρελαίου. Δύσκολο και αυτό. Δηλαδή και σπίρτο να πετάξει σε δεξαμενή πετρελαίου, το πιθανότερο είναι ότι θα πάρει φωτιά, ξέρω εγώ, αλλά δεν θα κάνει τόσο μεγάλο μπαμ. Το πετρέλαιο θέλει ειδικές συνθήκες για να κάνει έκρηξη. Καλά, εδώ φωτιά δεν είχαμε καν. Άρα μάλλον ούτε Άρα, καν. Ναι. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό το σενάριο που είχε υπονοηθεί από το διευθυντή του σχολείου, αλλά έχουμε από χθες το βράδυ, αν λέω καλά και εγώ το ρεπορτάζ, την παρέμβαση από τον πρόεδρο των συντηρητών καυστήρων του νομού Σερών. Σωστά. Ο οποίος έθεσε το ζήτημα της απομόνωσης του Λέβητα. Τι σημαίνει αυτό? Ο Λέβητας έχει μία σωλήνωση, μεταξύ άλλων, που οδηγεί το νερό προς το κύκλωμα θέρμανσης, τα θερμαντικά σώματα ή τα φαν κόιλ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν προκειμένου να γίνουν κάποιες εργασίες, έπρεπε να κλείσουμε τη βαλβίδα που υπάρχει σε αυτό το σωλήνα προσαγωγής όπως λέγεται. Εντάξει. Και για κάποιο λόγο δεν είχαμε κλείσει τον καυστήρα,
εκεί έχουμε τον κίνδυνο με κλειστή τη βαλβίδα προσαγωγής να ανάψει ο καυστήρας και να αυξηθεί πάρα πολύ η θερμοκρασία, άρα και η πίεση στο κύκλωμα, γιατί είναι κλειστή η βαλβίδα, και αν κάτι πάει στραβά, γιατί τότε εξαρτώμαστε μόνο από μία διάταξη που λέγεται ασφαλιστικό, αν αυτό το ασφαλιστικό δεν λειτουργήσει, τότε έχουμε έκρηξη. Αυτή είναι η συνήθις περίπτωση έκρηξης σε αυτού του είδους τους λέβητες θερμού νερού, όχι δηλαδή τους ατμολέβητες. Mm. Οπότε αυτό είναι ένα σενάριο. Το βλέπω και εγώ ως μια πιθανότητα. Κύριε Κατσουλάκο, επειδή δεν είμαστε εκεί και οι δύο με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν οικοτολογούμε, αλλά από την άλλη έχεις μια οικογένεια η οποία έστειλε ένα παιδί στο σχολείο και το παρέλαβε σε φέρετρο. Αυτό και μόνο νομίζω ότι σταματάει οποιονδήποτε άλλο υπολογισμό. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχει ανησυχία και αγωνία. Υπάρχει ένας ασφαλής οδηγός τον οποίον πρέπει να έχουν υπόψη τους, να το πω έτσι, το διδακτικό προσωπικό, οι δήμοι, οι σύλλογοι γονέων, διότι κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε και αυτοί να έχουν ενημερωθεί για τις εργασίες αυτές και να έχουν πάρει θέση. Πώς δηλαδή, την ώρα που τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και προαυλίζονται, είναι σε διάλειμμα εκείνη τη στιγμή, ο άλλος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε εργασίες. Εγώ δεν σας λέω ντε και καλά στο Λέβητα. Θα μπορούσαν να κόβουν με τροχό τα γρέζια πηγαίναν πάνω στα παιδιά. Λέω. Πολύ σωστά. Λοιπόν, οικοτολογήσαμε λίγο, αλλά ήμασταν αναγκαζόμενοι να το κάνουμε, γιατί είχαμε και κάποιο ρεπορτάζ και δώσαμε μια πιθανότητα. Τώρα, νομίζω ότι πολλά από τα πράγματα που ζούμε, αυτά που φτάνουν πια στα όρια της τραγωδίας, είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς κρίσης. Έτσι, από το 2010 χοντρικά η χώρα ζει με μνημόνια, με υπερδανισμό, έχουν απογυμνωθεί οι υπηρεσίες της, απογυμνωθεί στην κυριολεξία, και ξέρετε, όταν απογυμνώνονται οι μηχανισμοί και οι υπηρεσίες, μειώνονται οι μισθοί, αρχίζει πια η χώρα και λειτουργεί με το φιλότιμο. Και αυτό θα το πληρώσουμε και το πληρώνουμε από τη φαίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει ένα πρόβλημα στην τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιος να το ελέγχει. Γιατί επικαλούμαστε, ας πούμε, τώρα το Σύλλογο Γονέων, δηλαδή το γονεϊκό κίνημα. Ναι, εδώ που φτάσαμε, θα πρέπει το γονεϊκό κίνημα να αναλάβει δράση, ας πούμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται από πίσω. Εδώ δεν ξέρουμε, με συγχωρείτε δηλαδή, θα το πω, δεν ξέρουμε καν αυτή η εργολαβία, αν πήγε στον κατάλληλο, αν είναι με απευθείας ανάθεση, αν είναι φασόν. Να τώρα οι απευθείας αναθέσεις που κάποιοι λένε, μα γιατί φωνάζετε για τις απευθείας αναθέσεις. Να τα, ορίστε. Ναι. Ούτε τις προδιαγραφές, τίποτα δεν ξέρουμε. Δεν γνωρίζω τι έχει γίνει με την ανάθεση. Εγώ βρήκα τη διακήρυξη του διαγωνισμού που έγινε το 20. Είναι μια αξιοπρεπής διακήρυξη που με τα γνωστά κριτήρια, ας πούμε, της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς κτλ. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει γίνει ένας διαγωνισμός. Ας δούμε όμως τώρα λίγο τι μπορούμε να προσέξουμε και τι πρέπει να απαιτήσουν και οι γονείς στα σχολεία και οι σύλλογοι διδασκόντων. Διότι από ό,τι φαίνεται και οι Δήμοι είναι στριμωγμένοι, στους οποίους να πούμε ότι έχει πέσει το μπαλάκι της συντήρησης των σχολείων. Και δεν είναι όλοι οι Δήμοι σε θέση να το κάνουν αυτό, ακριβώς για αυτά που είπα πριν. Με τα 10 χρόνια κρίση. Έτσι. Μου λέει εδώ ένας. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Κατσουλάκο. Μου λέει ένας, με παρεμφερές επαγγέλμα, οι καυστήρες ενεργοποιούνται χειροκίνητα ή αυτόματα. Μπορεί να τον ενεργοποίησαν από το σημείο ελέγχου εκτός Λεβιτοστασίου. Το έγκλημα είναι ότι ο εργολάβος, κατά τη γνώμη μου, λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, δεν έθεσε εκτός ενέργειας διακόπτη ηλεκτρισμού τον καυστήρα. Και κάπου εκεί, με βάση αυτά που είπε και ο κύριος Κατσουλάκος, πρέπει να συνέβει ό,τι συνέβη. Ναι, θα συμφωνήσω ότι αν όντως, βάζουμε το αν μπροστά, έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες με απομονωμένα το Λέβητα, έπρεπε να έχει κλείσει ο καυστήρας, η παροχή ενέργειας στον καυστήρα από τον ηλεκτρικό πίνακα κτλ. Τώρα. Επειδή πολλά σχολεία διαθέτουν Λέβητα. Μισό λεπτό θα μου το πείτε. Αλλά βρίσκω μερικές εύστοχες παρεμβάσεις ακροατών. Ο φίλος ο Κούλης λέει καλημέρα.
Μήπως αφήσαν τις εργασίες για την τελευταία στιγμή, όπως πλήστα άλλα πράγματα στην Ελλάδα, και επομένως υπήρχε πίεση να γίνουν εργασίες ακόμη και ώρα μαθήματος εν κατακλείδη. Μήπως θα έπρεπε οι όποιες εργασίες γενικώς να έχουν τελειώσει τουλάχιστον πριν την έλευση του χειμώνα, ακόμη και με διοικητικές συνέπειες στους διευθυντές των σχολείων, για να μην πω, λέει, πριν ανοίξουν τα σχολεία. Και μια προαιρετική ερώτηση: τι γίνεται με τη θέρμανση στα σχολεία γενικώς εν ώψη της ενεργειακής και οικονομικής κρίσης? Θα γίνει θέμα ή θα αρχίσουν να τουρτουρίζουν τα παιδιά μας? Λογικά ερωτήματα. Και αυτό είναι πάλι μια υπόθεση που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη και ελπίζουμε να πέσει αυτό το άπλετο φως, μιας και τώρα έχουμε κάτι τόσο τραγικό. Το τι γίνεται με τη θέρμανση στα σχολεία, αφήστε το. Αυτό είναι πρόβλημα, διότι νομίζω έγιναν αρκετές φιλότιμες προσπάθειες σε περιπτώσεις πολλές που ξέρω, αλλά δεν σταματάει να, άμα κάποιος ψάξει στοιχειοδός είτε την ειδησιογραφία είτε μιλήσει με ανθρώπους, θα βρει σχολεία που ακόμα δεν αναβεί η θέρμανση, που είχαν πρόβλημα με την προμήθεια πετρελαίου κτλ. Πάμε στις οδηγίες λοιπόν. Ναι. Οι οδηγίες είναι οι εξής. Ο Λέβητας, ο συνήθις Λέβητας του πετρελαίου, ας πούμε, που χρησιμοποιείται κατά κόρον ειδικά στην επαρχία, που δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου κλπ. Αυτός ο Λέβητας είναι μια μάλλον ασφαλής εγκατάσταση, εφόσον όμως τηρούνται κάποιες προδιαγραφές. Το βασικό είναι ότι πρέπει να γίνεται, ειδικά σε χώρους σχολείων, ετήσια συντήρηση. Αυτή η ετήσια συντήρηση όμως δεν θα πρέπει να περιορίζεται, αυτό το λένε οι προδιαγραφές, και καμιά φορά εν τη ρήμη του χρόνου και των προβλημάτων το ξεχνάμε. Δεν πρέπει απλά να ρυθμίζουμε τον καυστήρα άμα ρίχνει καλά το μπέκ καύσιμο κτλ. Πρέπει ειδικά σε χώρους συνάθρησης κοινού να ελέγχουμε επισταμμένα τις ασφαλιστικές διατάξεις. Ο Λέβητας και ο καυστήρας έχουν μια σειρά αυτοματισμών, θερμοστάτες, ασφαλιστικά πίεση κτλ. Για να διακόπτουν τη λειτουργία όταν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά πρέπει να τα τσεκάρουμε κάθε χρόνο σε τέτοιες εγκαταστάσεις, ότι λειτουργούν σωστά. Επίσης, και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, επειδή έχουμε αρκετά παλιά σχολεία, ναι, τα λεβητοστάσια πληρούν τις προδιαγραφές. Δηλαδή, ο κανονισμός λέει ότι ο συντηρητής των καυστήρων πρέπει να ελέγχει αν τηρούνται και οι προδιαγραφές του κτηριοδομικού κανονισμού για τα λεβητοστάσια. Και αυτό ανοίγει το εξής ερώτημα. Στις ΣΕΡΕΣ είχαμε ένα έργο τώρα της ενεργειακής αναβάθμισης σχολείου, προϋπολογισμού περί το 1 εκατομμύριο ευρώ, ήταν για δύο σχολεία και άλλο ένα κτίριο νομίζω. Ωραίο το έργο ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά πάμε να κάνουμε τελικά μόνο ενεργειακή αναβάθμιση σε παλιά κτίρια χωρίς να σκεφτόμαστε την οικοδομική κατάσταση του κτηρίου και τη στατικότητα του κτηρίου? Μήπως πρέπει να τα συνδυάζουμε ειδικά στα δημόσια κτίρια? Αυτό το συγκεκριμένο λεβητοστάσιο σε ένα παλιό κτίσμα, εγώ αυτό είδα. Σας πειθεί? Δεν σας άκουσα. Σας πειθεί? Αυτό το παλιό λεβητοστάσιο δεν με πείθει προσωπικά. Είναι προφανές ότι είναι ένα λεβητοστάσιο που κάποια στιγμή προστέθηκε σε αυτό το παλιό σχολείο. Στη μελέτη που διάβασα όσο πρόλαβα για την ενεργειακή αναβάθμιση, το λεβητοστάσιο παραμένει. Ελπίζω ότι είναι εντός των βασικών κτηριοδομικών κανονισμών. Αυτό όμως που δεν ξέρω, γιατί εδώ είχαμε τον εξενδονισμό της πόρτας, και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι οι προδιαγραφές των λεβητοστασίων έχουν και συγκεκριμένες προδιαγραφές πόρτας, ακριβώς ώστε να αποφύγουμε τον εξφενδονισμό πόρτας αν γίνει έκρηξη. Θα πρέπει λοιπόν κατά τη διερεύνηση να το μάθουμε και αυτό. Η πόρτα ήταν εντός των προδιαγραφών ή ήταν ευτερός στον άνεμο? Ένας και αυτό να το τσεκάρουμε στα σχολεία. Ένας ακροατής που μας ακούει τώρα μου λέει ότι το κτίριο είναι πάρα πολύ παλιό. Εγώ πήγαινα εκεί σχολείο και το ξέρω. Άρα έρχεται και κουμπώνει σε αυτό που είπατε, κύριε Κατσουλάκο. Ναι. Δεν ξέρουμε αν είχε προδιαγραφές το λεβητοστάσιο για να αντέξει όλες αυτές τις πιέσεις τελικώς. Μάλιστα. Και εγώ δεν λέω ότι μπορούμε να προβλέψουμε και να προλάβουμε όλα τα ατυχήματα. Σωστό. Αλλά όταν εδώ έχουμε μπροστά μας ένα έργο, ωραίο συγχαρητήρια, ενεργειακής αναβάθμισης, νομίζω ότι εκεί πρέπει συνολικά να αλλάξει η στρατηγική, και όταν κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων
να κοιτάμε και τα οικοδομικά ζητήματα των σχολείων. Δεν μπορούμε απλά να βάζουμε θερμομονώσεις, γεωθερμίες, φωτοβολταϊκά, δεν ξέρω τι, και να μην ξέρουμε αν οι πόρτες των λεβιτοστάσεων είναι σωστές. Πολύ στοιχειώδες αυτό. Λέει εδώ ένας φίλος, μήπως λέει προκύψει στο τέλος ότι κάποιος από τους τεχνίτες είχε αφήσει δίπλα στο Λέβητα συσκευές προπανίου για συγκόλληση. Είναι πραγματικά πολύ απίθανο να εκραγεί ένα κλειστό κύκλωμα θέρμανσης με όλες τις δικλείδες ασφαλείας. Τώρα με το μήπως μην πάμε και χρόνια του πολλά και όλας Νικόλας είναι και αυτός, να μην πάμε με το μήπως, γιατί δεν είμαστε εκεί εμείς, θα οικοτολογήσουμε πλήρως. Λέμε με βάση αυτό που βλέπουμε μέχρι εδώ. Κύριε Κατσουλάκο, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμη. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο, γιατί καλό είναι ακριβώς για να μην περιπέσουμε και σε μήπως να παρακολουθούμε τι θα γίνει. Επειδή δυστυχώς τείνουμε να ξεχνάμε πολλές υποθέσεις, μήπως αυτή με τη βοήθεια ανθρώπων όπως εσείς που δεν ξεχνάτε τα πράγματα, να το κοιτάμε από κοντά και να πιέζουμε, γιατί εδώ χάθηκε ένα παιδί. Και ελπίζω αυτό να είναι και αφορμή για κάτι δημιουργικό, με την έννοια να κινητοποιηθούμε οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι δήμοι, να δούμε αυτά που έχουμε, αν είναι στη σωστή κατάσταση και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την ασφάλεια των παιδιών. Και βέβαια, καθώς είναι και 6 Δεκεμβρίου και έχουμε και, όπως είπατε, ένα παιδί με μία σφαίρα στο κεφάλι στο νοσοκομείο, την επέτειο μιας άλλης δολοφονίας, να πούμε γενικώς υπερασπίσου το παιδί, γιατί δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Έχετε δίκιο, και εδώ έτσι απαντάτε εσείς σε κάποιους φίλους που μου στείλαν εδώ ότι θα το διαβάσω ακριβώς όπως μου το στείλανε. Οι γύφτιλοι έχουν βγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λένε θα πάρουν τα όπλα υπερασπίσου τους. Καταρχάς να πω ότι οποιοδήποτε εν εκνευρισμό γιατί το παιδί του χαραπαλεύει δεν πρέπει να τον λαμβάνεται με την ίδια βαρύτητα. Και ο κάθε πολίτης δεν είναι αστυνομικός. Ο αστυνομικός υποτίθεται ότι είναι εκπαιδευμένος και γνωρίζει πολύ καλά τα όρια. Τώρα τα υπόλοιπα που μου λέτε, ότι θα τους πατούσε, θα τους έκανε και θα τους έδειχνε, εγώ με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχω εδώ μπροστά μου αυτό που αναφέρεται παντού. Έχει βληθεί ευθεία από πίσω. Η σφαίρα έχει τρυπήσει το μαξιλαράκι του οδηγού στο κεφάλι και τον έχει βρει στο πίσω μέρος του κρανίου. Τι εννοείτε εσείς, δεν μπορώ να το καταλάβω με καμία λογική. Έκανε σούζα η μηχανή, γύρισε και βγήκε από πίσω, ή ο από πίσω πυροβόλησε για να μην τον εμβολήσουν τον μπροστινό σε ευθεία. Για σκεφτείτε το λίγο. Για σκεφτείτε το λίγο. 16 χρονών κοπέλι είναι. Τώρα τι μου λέτε εσείς. Και αυτοί οι διαχωρισμοί, για να πάμε σε Γιάννηδες Αγιάννηδες, περί γύφτων που γράφετε, με συγχωρείτε, σας χαρακτηρίζουν. Κάντε το δικό σας να χτυπήσει το κουδούνι, δικό σας, και να σας πούνε ότι για 20 ευρώ που άρπαξε, δεν πλήρωσε, δεν έκανε, το παιδί σας είναι νεκρό. Ή χαροπαλεύει. Για κάντε το δικό σας λίγο, να δω τι θα μου πείτε. Ελάτε, κύριε Κατσουλάκο. Και πριν 14 χρόνια, κύριε Σαχίνη, όχι γύφτος όπως λένε κάποιοι, αλλά δικός μας ασπρουδερός που δεν έκλεψε, απλά αντιμίλησε και αυτός βρέθηκε νεκρός. Λοιπόν, να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί ακριβώς μπορεί να μας χτυπήσουν την πόρτα. Και αυτό που έγινε στις Σέρες δεν ήταν μεν βία από όργανα του κράτους, αλλά ήταν μια έμεση βία από αμέλεια, από προβλήματα, από τη χρόνια κρίση που σκότωσε ένα παιδί. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Τα παιδιά και τα μάτια μας. Τα παιδιά όλου του κόσμου, έχετε δίκιο. Κύριε Κατσουλάκο, σας ευχαριστώ. Πολύχρονος βέβαια με τέτοιο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει να είστε καλά. Καλημέρα σας. Και εσείς να είστε καλά. Καλημέρα.